περιμένουμε το πρώτο σφύριγμα από τον Μικέλ Μπερτόλιο. Τώρα αρχίζει το παιχνίδι Απόλλων Πάφος. Πίεση από τον Χότσκο, έδωσε στον Πίτα πολύ γρήγορα. Έπαιξε με τον Τικινί, κάθετη πάσα για τον Πίτα. Βγήκε ο Ρούτκο με τον Ζάιρο. Να βγαίνει στην επίθεση, ένας πολύ ποιοτικός παίχτης προσπαθεί να αποφύγει τον Ρομπέρς. Βρέθηκε στο έδαφος, ακολουθεί την φάση ο διαιτητής, ο Πορτογάλος, και λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι. Και εδώ η προσπάθεια. Θέλετε να παίζει την μπάλα ο Βούκασιν Γιωβάνοβιτς, για να δούμε και από εδώ. Δεν φαίνεται εκ πρώτης όψεως να υπάρχει κάτι το αντικανονικό. Υπάρχει ωστόσο και το VAR. Έχει ελεγχθεί και θα συνεχιστεί το παιχνίδι αμέσως. Σε μέδο να κερδίσει και να κάνει λάθος ο Νταμπό. Δεν υπάρχουν πολλά στηρίγματα, όμως ο Πίτας κινείται στον κενό χώρο. Ο Νταμπό. Φάουλ και κίτρινη κάρτα έχει βγει ήδη για τον Μπάριτς. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Νταμπό. Γύρισμα αμέσως για τον Ζάιρο. Ευκαιρία πάνω να δημιουργηθεί. Βγήκε ο Γιωβάνοβιτς. Προηγήθηκε φάουλ ωστόσο. Εδώ ξανά. Φάουλ που έκανε ο Βούκασιν Γιωβάνοβιτς στον Χέστατ. Άφησε για ένα δευτερόλεπτο ο διαιτητής και στη συνέχεια επανήλθε. Ο Μπάντσον εκτελεί. Ο Γιωβάνοβιτς. Εδώ πήγε να γίνει το λάθος. Ο Ρομπέρς πρόλαβε την μπάλα. Ο Σεμέδο, η Πάφος σε ανισορροπία, η άμυνα του Απόλλωνα. Ο Σεμέδο μπήκε στην περιοχή. Είναι έτοιμος για το σουτ. Θα το κάνει. Κοντράρει μπάλα. Καταλήγει κόρνερ. Τον Χέστατ Ταλής πάνω στον Ντιγκινί. Στο χέρι του λέει ο Μπερτόλο με τον Ταλής. Ναι, είναι ανοιχτό το χέρι του Ντιγκινί. Χτελεί ο Πάντσον. Είναι καλή η πάσα για τον Παλάσιος, αλλά έχει υποδειχθεί έγκαιρα και πριν κάνει την κεφαλιά. Σε αντικανονική θέση, εδώ θα δούμε ότι είναι όντως εκτεθειμένος και πολύ μάλιστα. Εκτέλεσε ο Κολ με δύναμη, ο Παλάσιος. Φώναξαν για χέρι του Απόλλωνα. Για να δούμε και από εδώ. Α, πάει μετά στον Χότσκο. Χέρι μου φάνηκε ότι ήταν σε φυσική θέση και να βρήκε πάνω η μπάλα. Εν πάση περιπτώσει έχει ελεγχθεί και από το VAR η φάση και έχει δοθεί το πράσινο φως στον διαιτητή για να συνεχίσει. Με τον Ζάιρο η Πάφος. Η σέντρα για τον Βαλακάρη. Έγινε νέο λάθος από τον Μαυρία. Ο Σεμέδο στη συνέχεια δεν μπορεί. Υπενθυμίζω και την ευκαιρία του Σεμέδο νωρίτερα. Εδώ πάνε να γίνει το λάθος. Κερδίζει όταν έχει μεγάλη ευκαιρία απέναντι από τον Ρούτκο. Δείτε εδώ ξανά το λάθος από τον Χότσκο. Ο Νταμπό προώθησε λίγο παραπάνω την μπάλα από ό,τι χρειαζόταν. Για τις ανάγκες του ρεπορτάζ. Για να δούμε τώρα την Πάφο. Βαλακάρη έχει ευκαιρία να κάνει το σουτ. Τώρα θα το επιχειρήσει από πρωί ο Γιωβάνοβιτς. Κινεί πάνω στον Τάλης. Ζήτησαν χέρι του Απόλλωνα. Άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί ο διαιτητής. Εδώ ξανά. Ως και αυτός. Εδώ πάνε να γίνει το λάθος ο Πίτας, ο Ρούτκο. Και θα διώξει ο Μπάριτς πριν η μπάλα καταλήξει στον Τικινί. Ο Ζάιρο. Απέναντι θα στείλει την μπάλα στον Σεμέδο που κάνει την κεφαλιά από κρούει ο Γιωβάνοβιτς. Εδώ ξαναφέρεται ότι φεύγει από κανονική θέση η δυνατή κεφαλιά από κοντά. Η αντίδραση, η απόκρουση δύσκολη από τον τερματοφύλακα του Απόλλωνα. Κέρδισε στην συνέχεια. Θα χάσει όμως από τον Πάντσον. Η παλιά απέναντι ο Ντάγκλας Αουρέλιο έχει μεγάλη ευκαιρία. Θα σημειώσει το 1-0 για την Πάφο. Στο 62ο λεπτό ο Σεμέδο προειδοποίησε. Ο Ζάιρο είναι τελικά. Εδώ βλέπουμε το λάθος που γίνεται από τον Κολ. Κερδίζει ο Πάντσον την μπάλα. Στέλνει την πάσα απέναντι. Το κατέβασμα από τον Ζάιρο και το εκπληκτικό τελείωμα στην απέναντι γωνία. Πάρα πολύ ωραία ενέργεια από τον σέντερ φορ της Πάφου που σημειώνει το 5ο γκολ του στο πρωτάθλημα. Έδωσε στον Νταμπό το γύρισμα από τον Νταμπό στην περιοχή της Πάφου. Πήγε να γίνει το σούτ από τον Μαυρία. Βγήκε η άμυνα, επανήλθε η μπάλα και την έδιωξε ο Ταλής στη συνέχεια. Ο Βαλακάρη μαζί με τον Τιγινή. Απομακρύνθηκε, επανέρχεται ο Απόλλων. Υπάρχει παίκτης της Πάφου στο έδαφος και... Εδώ ξαναβλέπουμε Μίλαν Τραϊκόβιτς, Γιώργος Μερκής και Λόρες Κυριάκου οι καλεσμένοι. Να δούμε εδώ το σουτ που γίνεται πάνω από την εστία. Με τον Νταμπό να μπαίνει στην περιοχή να δίνει στον Χαμάς το γύρισμα. Μπάλα πάει πίσω στον Χαμπό. Θα δώσει την πάσα στον Ψύχα. Η σέντρα από κοντά θα χάσει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο Γιάνκα. Ελκαντιουί άλλαξε με τον Αουρέλιο. Ελκαντιουί έχει ευκαιρία τώρα η Πάφος. Μπήκε στην περιοχή του Απόλλωνα. Έτοιμος για το σουτ. Τώρα θα το κάνει και θα σημειώσει το 0-2. Χρυσή αλλαγή του Μίλανιτς που δείτε τον πώς πανηγυρίζει. Η Πάφος στο 91ο λεπτό χτυπά ξανά. Του πρώτου ομίλου την Πάφο.
Εδώ ξανά ο Αλκαντιουί με ηρεμία κράτησε την μπάλα και στην κατάλληλη στιγμή έκανε το σουτ, στέλνοντας τη στην γωνία του Γιωβάνοβιτς και σημειώνοντας το 0-2 και δίνοντας ακόμη πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες στην Πάφο να υλοποιήσει τον στόχο της. Και τώρα σφύριξε για τελευταία φορά ο Πορτογάλος, πολύ μεγάλη νίκη της Πάφου και τεράστιο ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα.